Και ναι, έγινε και αυτό. Είναι αυτό που σου έλεγα, ρε παιδί μου, ότι δεν γίνεται, η showbiz καταστρέφεται. Όταν βγαίνει μια κοπέλα η οποία πρωταγωνιστεί σε ένα σύριαλ, το οποίο είναι στην κορυφή. Ναι, βέβαια, τώρα έτσι, ναι. Γυρισμένο. Η Σοφία Αλεξανδριάν. Κόκκινο ποτάμι. Κόκκινο ποτάμι, ναι. Είναι το, μαζί με το άλλο με τις Άγριες Μέλισσες, είναι τα καλύτερα σύριαλ για φέτος. Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Μιλάμε για τηλεθεάσεις και 45%. Όταν βγαίνει λοιπόν μια κοπέλα και σου λέει δεν έχω να πάρω μακαρόνια. Είναι τρελή. Τελείωσαν τα γυρίσματα, λέει, το Φεβρουάριο. Ναι. Και έχουν δικαίωμα να πάνε στην Εργάνη από το Μάρτιο και μετά. Οπότε λοιπόν μένει στο δρόμο. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι το σπίτι του ηθοποιού την ειδοποίησε, την πήρε τηλέφωνο και της είπε ότι κακώς βγήκε στον αέρα, πρέπει να έρθει σε εμάς να βοηθήσουμε την κατάσταση και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πάντα βοηθάνε. Το θέμα όμως είναι ότι η συγκεκριμένη κοπέλα δεν είπε ότι πεινάει και δεν έχει να πάρει μακαρόνια. Είπε ότι δεν φτάνουν τα λεφτά ούτε για μακαρόνια αυτά που έχει. Δεν γύρισε και να πει ότι πεινάει, ούτε είπε ότι θα κάνει ελεημοσύνη, ότι ζητάει λεφτά από τον και κόσμο. Και μάλιστα δεν δέχτηκε να τη δώσει ο κόσμος λεφτά. Ναι. Γιατί είπε ότι το θεωρώ ότι. Έχει την αξιοπρέπειά της πλέον, κοπέλα. Ναι. Έτσι, έχει μια αξιοπρέπεια. Το βλέπει σαν ζητιανιά, ναι. Άμα το κάνει. Και δεν το αποκάλυψε το πρόβλημα αυτό για να πει στον κόσμο: παιδιά, πεινάω, δώσε μου να φάω. Έτσι. Υπάρχει μια αξιοπρέπεια. Και εδώ πρέπει την κοπέλα να τη στηρίξουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα για του περισσότερου ηθοποιού. Μιλάμε για 700 και 800 ευρώ το μήνα παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι και δεν δουλεύουν όλο τον χρόνο. Να λοιπόν τι έχει γίνει τώρα. Είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται να τονίσει αυτό που λέμε εμείς μέσα από το GR Express, ότι showbiz μηδενίζεται, ξεφτιλίζεται και μέρα με τη μέρα χάνει όλη τη λάμψη η οποία υπήρχε στο παρελθόν. Η επόμενη μέρα, να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας, να είμαστε όρθιοι, την επόμενη μέρα θα είναι όλα μηδενισμένα, θα είναι όλα αυτό και πάλι. Ουσιαστικά η κοπέλα σου λέει ότι δεν με στηρίζει το κράτος. Αυτό σου λέει. Θέλει. Απευθύνεται. Ναι, το ότι και η showbiz καταραίει γιατί δεν υπάρχει και στήριξη τώρα. Να μου πεις ποιο να πρωτοστηρίξει. Οκ, okay, αλλά είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κλάδο. Η showbiz δεν χρειάζεται στήριξη. Η showbiz με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Άλλο τα επαγγέλματα και άλλο η showbiz. Showbiz τι είναι, είναι αυτό που βγαίνει προς τα έξω με λάμψη. Είναι οι πρωταγωνιστές όμως. Είναι, ναι, ναι, άλλο. Άλλο το επαγγελματικό κομμάτι και άλλο η showbiz έτσι πως διαμορφώνεται. Showbiz ανήκει και η Τούνη, η οποία συνεχίζει και κάνει διαφημίσεις με το τούμπλα τον κόλλο έξω. Και διαφημίσεις για τη ρούχα τα οποία είναι γελία, ας πούμε. Για την εποχή, όχι για την εποχή. Για την εποχή, λέω, για την εποχή εννοείται. Έτσι. Showbiz είναι και η Παναγιώταρου. Showbiz είναι, αυτό είναι το showbiz, θα πρέπει όλα μέσα. Μιλάμε για συγκεκριμένα επαγγέλματα. Εγώ πάντα φωνάζω και λέω, εάν ο ηθοποιός δεν στηριχθεί, εάν ο τραγουδιστής δεν στηριχθεί, δεν υπάρχει showbiz. Για μένα οι άνθρωποι που παράγουν πρέπει να στηριχθούν. Ο στιχουργός, ο συνθέτης, όλοι αυτοί που παράγουν. Βγήκε και η Ιβάνα Μπάρμπα και λέει: όλη η μουσική είναι στην πείνα. Πεινάνε, δεν μπορούν να κάνουν συναυλίες, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οπότε, δύο πάρα πολύ σημαντικοί κλάδοι. Τι showbiz, ηθοποιοί, τραγουδιστές, όχι top. Η παραγωγική έτσι, η πλευρά τη showbiz να χρηματοδοτηθεί. Η άλλη πλευρά που πατάει πάνω showbiz, τη λάμψη των άλλων. Δες Τούνη, δες, λέω το όνομα τυπικά το λέω αυτό, για να καταλάβετε. Δες Τούνη και τα λοιπά που είναι influencers και τα λοιπά, δεν ανήκουν στην παραγωγική ομάδα τη showbiz, οπότε λοιπόν να μείνουν στην απέξω, αυτά παίρνουν στην πλάτη των άλλων. Εντάξει, τα παίρνουν στην πλάτη της τηλεόρασης και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ αυτό βλέπω. Και τέλος πάντων η Σοφία Αλεξανδριάν βγήκε στον αέρα, μίλησε. Αξιοπρεπέστατη. Αξιοπρεπέστατη. Και το σπίτι ηθοποιού, μπράβο τους, η Άννα Φόνσου, μπράβο της, ενήργησε άμεσα και αυτό είναι το σημαντικότερο. Οι ηθοποιοί τουλάχιστον δεν είναι μόνοι. Έχουν και το δικό του σωματείο το οποίο είναι εκεί και τους στηρίζει. Μπράβο σας παιδιά και να ξέρετε, η Σοφία δεν βγήκε για να κάνει ελεημοσύνη, βγήκε απλά για να πει το πρόβλημα που έχει ο κλάδος. Και να χτυπήσει καμπανάκι. Όχι. Διότι έχουμε πει και άλλες φορές, ναι. Βγαίνει ας πούμε και ο Χατζηνικολάου να στηρίξει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα 11 εκατομμύρια. Δεν είναι μόνο αυτά. Είδες που υπάρχουν και σοβαρότερα προβλήματα. Ναι, είναι θέμα επιβίωσης. Σοβαρότερα, ναι. Θέμα επιβίωσης. Ναι. Ο καθένας βέβαια στον κλάδο του κοιτάει, αλλά και αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός κλάδος. Πόσοι ηθοποιοί ήταν πριν στην πείνα, γιατί ξέρουμε ότι τα σύριαλ, παράδειγμα, τα τουρκικά, τα υπόλοιπα σύριαλ έχουν ισοπεδώσει στα ελληνικά, τώρα αυτό τελείωσε. Τέλος πάντων, για να κλείσουμε το θέμα αυτό και να πάμε στο επόμενο, το οποίο και το επόμενο είναι πάρα πολύ σοβαρό, θέλω να σας πω το εξής, ότι υπάρχει μια αξιοπρέπεια από την πλευρά των ηθοποιών. Στηρίξτε όπως μπορείτε, εσείς πρέπει να στηρίζετε και βέβαια το καμπανάκι ήταν για να ακούσει κάποιος από την κυβέρνηση που μπορεί να δώσει λύση. Γιατί κατά τα ψέματα και η κυβέρνηση δεν φταίει σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Δεν φταίει, όταν βλέπουν το πρόβλημα, το λύνουν αμέσως.
Ναι. Κάθε ειδικότητα μπορεί να είναι. Είχαμε πει όμως ότι πρέπει να βγάλουν ένα μίνιμουμ τα 300 ευρώ για άτομα που ίσως ήταν σε μαύρη εργασία, Έλενα, που δεν τα πήρε η Ερβάνη κτλ. Ένα-ένα στην ώρα τους. Mm-hmm. Δεν μπορούν οι άνθρωποι, έχουν ένα κράτος ολόκληρο να το κοιτάξουν αυτό και από την αρχή. Έτσι. Μα, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση προσπαθεί να ταΐσει όλο τον κόσμο. Καλά, ούτως ή άλλως τα προβλήματα, την πείνα στον δρόμο, άμεσα. Σε κανένα μήνα το πολύ θα τη δούμε. Έτσι. Θα φύγουν οι ουρές από τα σούπερ μάρκετ και θα δούμε στον κόσμο, τον κόσμο στον δρόμο.